Εγώ θα μιλήσω λοιπόν για αυτό που αποκαλούμε, αποκαλούν woke agenda και όλη αυτή η ρητορική που αντιτίθεται στην υποτιθέμενη woke agenda, ιδεολογία, θρησκεία, όπως λέει και ο Κυριάκος Βελόπουλος, δηλαδή την anti-woke ρητορική, αναδεικνύοντας παράλληλα ότι σε αυτή τη συνθήκη συμβάλλουν πολλοί παράγοντες πέρα από την ακροδεξιά όπως τη γνωρίζουμε. Θα ξεκινήσω με κάτι που εγώ προσωπικά έμαθα πολύ πρόσφατα και έχει να κάνει με την ιστορία της ίδιας της λέξης, της έννοιας woke, πολύ πριν πάρει τις διαστάσεις που έχει σήμερα. Αρχικά ο όρος woke χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει μια κατάσταση συνειδητότητας ή εγρήγορσης, ιδίως όσον αφορά τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που επηρέαζαν τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και ιδίως τις μαύρες κοινότητες, τις ΗΠΑ. Ο όρος εμφανίστηκε στις αρχές έως τα μέσα του 20ου αιώνα, αποκτώντας μεγάλη προβολή κατά τη διάρκεια του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα της δεκαετίας του 1960. Στο αρχικό πλαίσιο, το να είσαι woke σήμαινε να έχεις επίγνωση των συστημικών αδικιών, των φυλετικών διακρίσεων και άλλων μορφών καταπίεσης και να εργάζεσαι ενεργά για την αμφισβήτηση και την κατάλυσή τους. Περιελάμβανε μια αίσθηση κοινωνικής ευαισθητοποίησης και μια δέσμευση για κοινωνική δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, ο Μπαρτ Γκάμαρτς, ο οποίος είναι καθηγητής και ερευνητής στο LSE, στο κείμενό του «The Abnormalization of Social Justice, the Anti-Woke Culture Wars Discourse in the UK», λέει ότι το woke ξεκίνησε ως μια λέξη αργό των μαύρων κοινοτήτων και η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο τέλος μιας ηχογράφησης του τραγουδιού slash διαμαρτυρίας «Scottsboro Boys» του 1938 από τον Lead Belly. Το τραγούδι μιλά για μια υπόθεση, μια πραγματική υπόθεση, κατά την οποία 9 νέα μαύρα αγόρια κατηγορήθηκαν ψευδώς για το βιασμό 2 λευκών γυναικών, μέσα στο πλαίσιο του βαθιά ρατσιστικού συστήματος δικαιοσύνης της Αλαμπάμα. Και λοιπόν ο Γκάμαρτς λέει ότι στο τέλος αυτού του τραγουδιού ο Μπέλι εξιστορεί το πώς συνάντησε αυτά τα αγόρια και τους είπε να είναι προσεκτικοί. Τους συμβούλευσε να μένουν αφυπνισμένοι, woke, να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι ξεκίνησε πολύ συγκεκριμένη έννοια, αναφερόταν ρητά στην ανάγκη των μαύρων ατόμων να μην είναι εφησυχασμένα και να έχουν έντονη επίγνωση των απειλών και των κινδύνων που δυνητικά μπορούσαν να βιώσουν στην έντονα ρατσιστική Αμερική. Ενώ επίσης, παράλληλα, ο Γκάμαρτς αναφέρει ότι μια παρόμοια χρήση του woke εντοπίζεται σε ένα άρθρο των New York Times του 1962 από τον William Melvin Kelly, συγγραφέα, με τίτλο «If you're woke, you dig it», στο οποίο προειδοποιεί για την κατάχρηση και την υπονόμευση της μαύρης αργό από τη λευκή κουλτούρα. Τα τελευταία χρόνια, ιδίως με την άνοδο των social media και του ψηφιακού ακτιβισμού, ο όρος woke έχει υποστεί μια ευρύτερη πολιτισμική αλλαγή και, έχει υιοθετηθεί από ένα ευρύτερο ακροατήριο επίσης, πέρα από το αρχικό του πλαίσιο, και συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει το άτομο που είναι πολιτικά και κοινωνικά προοδευτικό, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με τη φυλή, το φύλο, τη σεξουαλικότητα και άλλες μορφές διακρίσεων με βάση την ταυτότητα. Οπότε έχει αρκετό ενδιαφέρον να σκεφτούμε το context στο οποίο αρχικά αναφερόταν η έννοια, που πολύ πιθανόν να υπάρχουν και άλλες αναφορές, αλλά να μην είναι τόσο γνωστές ή τόσο κυρίαρχες, το πώς εξελίχθηκε. Και να δούμε πώς έφτασε να χρησιμοποιείται ως όπλο από ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού φάσματος και σίγουρα όχι μόνο της ακροδεξιάς. Χρησιμοποιείται πλέον ως ένα μέσο απαξίωσης και χλεβασμού των προοδευτικών ιδεών και ατόμων έτσι όπως ορίζονται. Ως ένα μέσο επίσης χλεβασμού και απαξίωσης της πολιτικής ορθότητας ως κάτι που είναι εκτός πραγματικότητας, ως μιας υπερβολής, ως μιας καταπάτησης ελευθερίας του λόγου. Επίσης, ο όρος έχει διαμορφωθεί ως ένα σύμβολο ενός αντιληπτού πολιτισμικού πολέμου κατά των παραδοσιακών αξιών και προτύπων, κατά της ετεροκανονικής οικογένειας, της θρησκείας και της πατρίδας. Πολιτικοί, σχολιαστές, YouTubers, χρήστες των social media και ιδίως του Twitter τον χρησιμοποιούν με σκοπό της εισπύρωσης μιας βάσης ενάντια σε αυτό που θεωρούν ως αριστερή προοδευτική καταπάτηση συντηρητικών αξιών, όπως είπαμε, η ελευθερία του λόγου, η ατομική ελευθερία και οι παραδοσιακές οικογενειακές δομές. Παράλληλα, αυτό που ονομάζεται anti-woke θεωρείται και μια αντίδραση κατά των πολιτικών της ταυτότητας, καθώς ο όρος woke θεωρείται στενά συνεφασμένος με τους αγώνες συγκεκριμένων ομάδων, με βάση τη φυλή, το φύλο, τη σεξουαλικότητα, την αναπηρία κλπ. Έτσι, οι πολέμοι της woke κουλτούρας υποστηρίζουν ότι η πολιτική της ταυτότητας είναι διχαστική και υπονομεύει την εθνική ενότητα, δίνοντας έμφαση στις διαφορές των κοινοτήτων αντί για τις κοινές αξίες. Βέβαια, από μόνη της η χρήση του anti-woke και woke δημιουργεί αυτό το αντιθετικό δίπολο.
οι πολέμοι της woke κουλτούρας προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νοοτροπία σε εισαγωγικά εμείς εναντίον αυτών, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως την ορθολογική πλειοψηφία, ως την κοινή λογική έναντι μιας ξεχασμένης ιδεολογικά καθοδηγούμενης μειοψηφίας. Και σε αυτό σημείο έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε το πώς αυτή η κοινή λογική εισαγωγικά βασίζεται σε έναν έντονο ουσιοκρατικό λόγο γύρω από το φύλλο. Λίγους μήνες πριν, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίση Σούνακ, τον Οκτώβριο του 23, σε ένα συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος, στο τέλος του λόγου του είχε πει, ανοίγουν εισαγωγικά, «Δεν θα πρέπει να είναι αμφιλεγόμενος για τους γονείς να γνωρίζουν τι διδάσκονται τα παιδιά τους στο σχολείο σχετικά με τις σχέσεις. Οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν πότε τα νοσοκομεία μιλούν για άνδρες ή για γυναίκες. Δεν θα πρέπει να εκφοβιζόμαστε για να πιστέψουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι όποιο φύλο, σεξ το αναφέρει το φύλο, θέλουν να είναι. Δεν μπορούν. Ο άνδρας είναι άνδρας και η γυναίκα είναι γυναίκα. Αυτό είναι απλά κοινή λογική». Κλείνει τα εισαγωγικά. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε το πώς αυτή η κοινή λογική, μια φράση που χρησιμοποιείται πολύ από τους πολέμους της λεγόμενης woke ιδεολογίας, στηρίζεται σε μια έντονη ουσιοκρατική βάση, σε μια υποτιθέμενη αντικειμενική βιολογική πραγματικότητα, έχει άμεση δηλαδή σχέση με ένα λόγο γύρω από τη βιολογία και τη φύση. Και σε αυτό το σημείο θέλω να επιστρέψω στον Μπαρτ Γκάμαρτ και στην έννοια της ηγεμονίας που χρησιμοποιεί δανειζόμενος από τον Γκράμψη. Και ανοίγουν εισαγωγικά. Αυτό που είναι ηγεμονικό παρουσιάζεται ως φυσικό, ως αντιδεολογικό, ως απαλλαγμένο από προκαταλήψεις. Η ηγεμονία είναι έτσι αυτό που οι περισσότεροι θεωρούν ως κοινή λογική. Και έτσι καθίσταται αδιαμφισβήτητο, πέρα από συζήτηση και αντιπαράθεση. Κλείνουν εισαγωγικά. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, και ο Βρετανός Πρωθυπουργός εκφράζει τις αντι-τρανς θέσεις τους ως απολύτως λογικές. Δεν επιδέχονται κριτική, καθώς απλά αναφέρει αυτό που είναι βιολογικά δεδομένο για εκείνον. Αυτό που είναι πραγματικό. Δεν μπορεί να αποτελεί τρανσφοβία κάτι που προέρχεται από μια υποτιθέμενη αντικειμενική βάση, κάτι που δεν είναι στα μάτια τους ιδεολογικά φορτισμένο και έτσι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Και με το παραπάνω παράδειγμα και με πολλά άλλα, έχει σημασία να κατανοήσουμε ότι οι anti-woke λόγοι δεν αντιμετωπίζονται σίγουρα μόνο στους κόλπους ακροδεξιάς, όπως την έχουμε στο μυαλό μας, ας πούμε, κάτι που θα εκφραζόταν μέσω της Χρυσής Αυγής. Παρατηρείται από τη συντηρητική δεξιά, την εναλλακτική δεξιά, του Σούνακ, της Λεπέν, της Μελώνη, αλλά και στο φάσμα της αριστεράς. Δηλαδή, μπορούμε να το δούμε σε όλο το πολιτικό φάσμα, ακόμα και σε χώρους που αυτοπροσδιορίζονται ως φεμινιστικοί ή ως γκέι. Περίτερο ενώ παράδειγμα είναι και η αντι-τρανς ομάδα Gays Against Groomers, ΣΥΠΑ, η οποία αποτελείται από cis-gay άτομα. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει βέβαια σχέση με την ακροδεξιά. Η ιδρύτρια της επίσης είναι ανοιχτά υποστηρίκτρια Τραμπ, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει επίσης ως ένα προ-gay πολιτικό. Ναι. Στο Twitter η ομάδα αναφέρεται σε ένας συνασπισμός ομοφιλόφιλων κατά της σεξουαλικοποίησης και της κατήχησης των παιδιών, με σκοπό την προστασία των παιδιών από την κακοποίηση που γίνεται στο όνομά μας και από εκείνους που έχουν καταλάβει την κοινότητά μας. Στην ουσία λοιπόν είναι μια έντονα αντι-τρανς ομάδα που κατακρίνει τη φροντίδα που επιβεβαιώνει το φύλο και την αποκαλεί κακοποίηση. Και γυρνάω πάλι στο παράδειγμα της Αγγλίας, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούνται συμμαχίες ή ανίαιες συμμαχίες, όπως λέει η Φάρη στο έργο της για τον φεμοεθνικισμό, με σκοπό την εναντίωση στη λεγόμενη woke κουλτούρα. Και κυρίως σε ζητήματα που αφορούν στη τρανς κοινότητα, ένα θέμα κιόλας που αντικατοπτρίζει πολύ καθαρά και έντονα αυτή τη στροφή στη βιολογία και τη φύση. Και όχι μόνο από την ακροδεξιά που είναι έτσι κι αλλιώς στην ατζέντα της, και στην ανάδειξη μια συγκεκριμένη ισοκρατική ανθρώπινη υπόσταση σε ζητήματα που αφορούν στο φύλλο. Έτσι λοιπόν, στο παράδειγμα της Αγγλίας, δεν βλέπουμε μόνο το Σούνακ να επιτίθεται στη woke agenda, αλλά και με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο και τον αρχηγό των εργατικών, τον κύριο Στάρμερ. Ο τελευταίος, όταν ξεκίνησε η διακυβέρνηση του Σούνακ, είχε μια πιο ξεκάθαρη πολιτική στα ΛΟΑΤΚΙ και τρανς ζητήματα. Είχε υποσχεθεί την κατάργηση των θεραπείων μεταστροφής, κάτι που δεν έχει κάνει ακόμα το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε υποστηρίξει την νομοθεσία για την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου επίσης. Το κόμμα όμως, όπως και ο ίδιος ο Στάρμερ, σταδιακά ανανέωσε την πολιτική τους ατζέντα γύρω από αυτά τα ζητήματα, καταλήγοντας και ο ίδιος ο αρχηγός των εργατικών να μιλάει για κοινή λογική. Αποκορύφωμα είναι ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Telegraph με τίτλο «Ο κύριος Στάρμερ έχει επιτέλους ξυπνήσει», «has woken up» το λέει στα αγγλικά, σε σχέση με το trans συζήτηση, το trans debate. Και ακόμα πιο ενδιαφέρον έχει και η εισαγωγή που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο λέει
Επικεφαλής των εργατικών υιοθετεί την προσέγγιση της κοινής λογικής και θάβει την πλάνη ότι η αντιμετώπιση της τρανς ιδεολογίας στον αθλητισμό είναι μια σταυροφορία της δεξιάς. Το κείμενο αναφέρεται σε κάτι που ο ίδιος ο Στάρμερ είπε στο Telegraph σε σχέση με το ότι υποστηρίζει τις απαγορεύσεις των τρανς αθλητών να αγωνίζονται στις κατηγορίες που συνάδουν με την ταυτότητα φύλου τους. Μεταξύ αυτών και όλων που είχε αναφέρει στην εφημερίδα, κατέληξε στο ότι εισαγωγικά στο τέλος πρέπει να επικρατήσει κοινή λογική όσον αφορά την ασφάλεια και την ακεραιότητα του αθλητισμού. Κλείνω εισαγωγικά. Όλες αυτές οι απαγορεύσεις γύρω από τους τρανς αθλητές, την νομοθεσία για τη χρήση τουαλέτα στη ΣΥΠΑ, να χρησιμοποιούν δηλαδή τα τρανς άτομα την τουαλέτα που ευθυγραμμίζεται με την ταυτότητα φύλου τους, την νομοθεσία που θέλει να περάσει η Βρετανική κυβέρνηση για τη δημιουργία χώρων μονού φύλου στα νοσοκομεία, αποκλείοντας έτσι τους τρανς ασθενείς, βασίζονται πάλι σε ένα ουσιοκρατικό αφήγημα γύρω από την υποτιθέμενη προστασία των, σε παρένθεση, cis γυναικών. Όπως λένε πολύ ωραία και η Σερένα Μπάση και η Γκρέτα Λάφλερ στο TERFs, Gender Critical Movements and Post-Fascist Feminisms, όλη αυτή η ρητορική γύρω από τον αποκλεισμό των τρανς ατόμων, με σκοπό υποτίθεται την προστασία των γυναικών, είναι μια ουσιοκρατική ιστορία της γυναικείας υπόστασης, ως πάντα υπό απειλή. Αυτές οι επιθέσεις στα τρανς δικαιώματα, στο φύλο και γενικά σε αυτό που αποκαλούν woke agenda, επομένως, δεν είναι γνώρισμα της ακροδεξιάς και της δεξιάς μόνο. Και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα και το κίνημα κατά της ιδεολογίας του φύλου, ο ΙΤΕΡΕΦΣ, όπως τις λέγανε παλιότερα, το οποίο οι παράγοντες, οι φορείς δεν ανήκουν απαραίτητα στον χώρο της ακροδεξιάς. Ωστόσο, οι λόγοι τους συγκλίνουν με αυτόν και έτσι δημιουργούνται αυτές οι πολλές φορές ακούσεις ή μη επιθυμητές συμμαχίες, που στη βάση τους έχουν μια έντονα ουσιοκρατική αντίληψη για το φύλο και το σώμα. Αυτό που έχει σημασία και ενδιαφέρον είναι να δούμε το πώς αυτοί οι λόγοι, που μπορεί ο πυρήνας αυτών να προέρχεται από γνωρίσματα της ακροδεξιάς, παρισφραίουν όμως σε χώρους που ίσως να μην έχουν καμία σχέση με αυτήν. Δεν θα αναφερθώ πολύ, αλλά αυτό παρατηρείται έντονα και στην ελληνική περίπτωση. Όλος ο λόγος κατά της woke κουλτούρας, ιδεολογίας, ατζέντες, ρισκίας, οτιδήποτε, είναι σίγουρα γνώρισμα των ακροδεξιών πολιτικών μορφωμάτων και κοινοβουλευτικών πλέον κομμάτων, όπως η Ελληνική Λύση, η Σπαρτιάτη, το Κόμμα Νίκη, γίνεται όμως αντιληπτός και σε άλλους χώρους. Για παράδειγμα, κατά τη συζήτηση γύρω από την ισότητα στο γάμο, πριν την ψήφιση του νόμου, η anti-woke ρητορική και όλη αυτή η ουσιοκρατική αντίληψη γύρω από το τι είναι φύλο, τι συνιστά οικογένεια κλπ. Εκφράστηκε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου πλέον νόμου, αναφέρθηκε και στη woke agenda της παγκόσμιας ελίτ που θέλει να καταργήσει τη μητρότητα και την πατρότητα, ενώ όπως διαβάζουμε σε κείμενο που δημοσιεύτηκε στο Ριζοσπάστη, με τίτλο «Οι στόχοι του κεφαλαίου μεταμφιεσμένοι σε ατομικά δικαιώματα στην εποχή του ίντερνετ των σωμάτων», αυτή η ελίτ θέλει να μετατρέψει τους ανθρώπους σε άφυλα cyborgs. Παράλληλα, σε μια επιστολή αυτοαποκαλούμενων φεμινιστριών, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των συντακτών, πριν από τη θεσμοθέτηση της ισότητας στο γάμο, στην οποία οι ίδιες καταδικάζουν αρχικά την ομοφοβία και την ακροδεξιά ρητορική της Εκκλησίας γύρω από το θέμα, αναφέρουν ότι τίθενται κατά της παρένθετης κοίησης και καταδικάζουν επίσης τον όρο άτομα με μήτρα, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα γεγονός που αποτελεί ακραία μορφή έμφυλης βίας και ευθεία επίθεση προς τη θηλυκή μας υπόσταση. Αυτά παραδείγματα δεν τα αναφέρω τυχαία, ούτε επειδή στόχος μου είναι να χαρακτηρίσω ακροδεξιό το ΚΚΕ ή τη στέρευση της δευτεροκυματικής φεμινίστριας. Τα αναφέρω όμως για να αντιληφθούμε της διαστρωματός και της διακλαδός της ακροδεξιάς, όχι ως ένα παγιωμένο και συγκεκριμένο σύνολο, αλλά ως μιας ρευστής ιδεολογίας και πρακτικής που έχει τη δυνατότητα να εισβάλλει εισαγωγικά χώρους που δεν θεωρούνται απραϊόρι ακροδεξιοί. Η βάση όμως είναι κοινή. Το φύλλο ως έννοια γίνεται αντιληπτός απειλή. Οι παράγοντες, τα πρόσωπα τα οποία εκφράζουν αυτή την anti-woke, anti-gender, anti-trans ρητορική ποικίλουν. Όπως αναφέρει και η Didem Unal στο The Variety of Anti-Gender Alliances and Democratic Backsliding in Turkey, η προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο η λεγόμενη ιδεολογία του φύλου αμφισβητείται με διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικούς φορείς, λέει, εφιστά την προσοχή στην ποικιλομορφία ακριβώς αυτών των φορέων και τις διαφορετικές στρατηγικές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τη ρευστότητα και την ετερογένεια της αντίθεσης στην ιδεολογία του φύλου, η οποία συνδέει μια σειρά από ανησυχίες σχετικά με τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα, τα φεμινιστικά κινήματα και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.
Πριν κλείσω, θέλω επίσης να αναφέρω ότι όλοι αυτοί οι λόγοι κατά της woke κουλτούρας και του φύλου ως μιας ενιαίας ιδεολογίας έχουν και φυλετικές διστρωματώσεις και σχηματισμούς, όπως αναφέρεται επίσης και στο κείμενο των Σερένα Μπάση και Γκρέτα Λάφλερ. Καθώς βασίζονται, ξαναλέω, σε μια αντίληψη για το φύλο ως απειλή και συγκεκριμένα ως μια απειλή για το έθνος, ως ένα φόβο για την εθνική εξαφάνιση, για την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Και ακριβώς γι' αυτό και στην ελληνική περίπτωση, η anti-woke ρητορική συνοδεύεται από την ανάδειξη του λεγόμενου δημογραφικού προβλήματος ως τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική κρίση. Αυτά. Μια ερώτηση, Δημήτρα. Θέλετε να δείξουμε το